Θέλω να πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Στράτο τον Κοκκινέλη, ο οποίος βρίσκεται στη Λέσβο. Συνάδελφε, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα στην Κρήτη από την Μυτιλίνη, που δυστυχώς σήμερα δεν σημαίνει μια καλή ημέρα για τον νησί και εν γέννη για την ανθρωπότητα. Μιας και τις πρώτες πρωινές ώρες, το ξημέρωμα κάπου στις 3 με 3.30 το πρωί, σημειώθηκε ένα ναυάγιο νότια του νησιού, στην περιοχή της Θερμής και συγκεκριμένα στην παραλία της Προβοσκίδας, όταν βάρκα σωστική λέμπος, συγγνώμη, από τα απέναντι τουρκικά παράλια προσπάθησε να περάσει στα ελληνικά ύδατα και μέχρι αυτή την ώρα έχουμε 18 νεκρούς, εκ των οποίων 16 γυναίκες, ένας έφηβος και ένας άντρας, και έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 25 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 14 είναι γυναίκες και 11 άντρες, όλοι αφρικανικής καταγωγής. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για 20 τουλάχιστον νεκρούς. Δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί και αν έχεις κάποια ενημέρωση ή αν περιμένεις και εσύ επίσημη επιβεβαίωση. Οι νεότερες μου πληροφορίες έλεγαν για 18 νεκρούς. Ναι. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσω κάτι ότι έχει ανεβεί ο αριθμός. Αυτή την ώρα που μιλάμε συνεχίζονται κανονικά οι έρευνες. Με ένα σούπερ πούμα να πετάει πάνω από την περιοχή και ένα-δύο σκάφη να χτενίζουν την όλη θαλάσσια περιοχή. Αναμένουμε και εμείς τις νεότερες εξελίξεις. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με την τραγωδία, έκανες ένα πρόλογο, αναφέρθηκες λίγο στο ιστορικό της συγκεκριμένης τραγωδίας που έχει βέβαια ταράξει το Πανελλήνιο και δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που μετανάστες κάνουν τη ζωή τους στις θάλασσες. Δεν μιλάμε για το Αιγαίο, είτε περιμετρικά. Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς η Τουρκία συνεχίζει να εργαλειοποιεί ανθρώπους, το προσφυγικό και μεταναστευτικό, ακόμα και όταν στην περιοχή κατά τόπους πνέουν 10 μποφόρ. Το χθεσινό είναι μια συνέχεια όλων όσων διαδραματίζονται τα τελευταία χρόνια με αποκορύφημα από το 2015 και μετά, και εκτός από τη Λέσβο είχαμε ναυάγιο και στα Κύθυρα και θα έπρεπε πάρα πολύ να το δουν καλά αυτό και από τις Βρυξέλλες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ο Ερντογάν ουσιαστικά σκοτώνει κόσμο, σπρώχνει τον κόσμο προς το θάνατο, διότι για να κάνει κάποιος όλο αυτό το ταξίδι με αυτές τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, όταν και το τοπικό λιμεναρχείο έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και προειδοποιεί τους επαγγελματίες, ψαράδες, τους λουόμενους, όσους έχουν σχέση με τη θάλασσα να αποφύγουν να βρίσκονται σε αυτή, δεν μπορείς να σπρώχνεις κόσμο, πόσο μάλλον με μία λέμβο. Για να μείνουμε πάλι όμως σε ρεπορτάζ, Νίκο, το πρωί, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας της κυρίας Μίνας Γκάγκα, υπήρξε επίσκεψη της αναπληρώτριας στο Βοστάνιο, στο εδώ νοσοκομείο, όπου συντετριμένη από το ναυάγιο δήλωσε σε διασωθέντες ότι θα έχουν κάθε βοήθεια από το κράτος και ότι θα σταθεί δίπλα τους. Μία εξ αυτών φέρει κακώσεις στο κεφάλι, ενώ μία άλλη, που είναι από τα πολύ τραγικά της όλης της ιστορίας, έψαχνε τις αδερφές της. Μάλιστα, μάλιστα. Το ρεπορτάζ τρέχει, ενημερώσεις τρέχουν, συνάδελφοι κάνουν τη δουλειά τους βέβαια, όπως και εσύ Στράτο, και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ αναφορικά τώρα με τις ενημερώσεις της τελευταίας στιγμής στο μέτωπο των θυμάτων, όπως μας επιβεβαίωσες και εσύ, 18 νεκροί από το ναυάγιο στην περιοχή της Λέσβου και 4 τουλάχιστον στα Κύθυρα. Είναι ενημέρωση των τελευταίων δευτερολέπτων. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι μια δύσκολη στιγμή εκεί για την περιοχή σας και δημοσιογραφικά πρέπει να καλύψεις και να δώσεις το ρεπορτάζ στα μέσα που εργάζεσαι. Να σε ευχαριστήσω θερμά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Στράτο.